Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Ζουμπουλάκη. Καλησπέρα, επειδή κάνατε μια ενδιαφερούσα δήλωση σήμερα νωρίτερα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Λαμπράκη. Είναι ένα ανόητο σύστημα αυτό που έχει επιλέξει για την σύνθεση των διοικήσεων των πανεπιστημίων το Υπουργείο Παιδείας και γι' αυτό μοιάζει τόσο δυσλειτουργικό σε όλα τα πανεπιστήμια, γιατί δεν είναι ότι δεν βγάζει διοίκηση ο Βόλος. Δηλαδή, ο Βόλος το λέω με την έννοια της έδρας του Πανεπιστημίου, έτσι, η Θεσσαλία. Ναι. Παρατηρείται η ίδια δυστοκία και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι ένα ανόητο σύστημα τελικά. Ναι, ανόητο, κακό, ανορθολογικό, που γνωρίζουμε πολλά χαρακτηριστικά επίθετα για να το χαρακτηρίσουμε. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Ότι ο νόμος δηλαδή δεν προβλέπει λύση σε ένα διέξοδο το οποίο μπορεί να προκύψει σε ένα μικρό σώμα 6 ανθρώπων. Δεν είναι μια βουλή 300 ή 100 γερουσιαστών που θα μπορούσαν να υπάρξουν μετακινήσεις στα αριστερά δεξιά. Αν εκλεγούν 6 συνάδελφοι και σε αυτούς υπάρχει μια διαφωνία ως προς τον ποιόν, τις ικανότητες των εξωτερικών μελών που έχουν υποβάλει ήδη, που έχουν υποβάλει από τις 30 Σεπτεμβρίου υπόψη, έτσι, και των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζαμε. Φτάσαμε 10 Νοεμβρίου, 11 σήμερα. Ναι, δεν τα γνωρίζαμε, διότι και η ερμηνεία που δόθηκε ήταν ότι δεν επιτρέπεται να ανακοινωθούν σε όλους. Αλλά υπάρχει τόσο, αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα. Μας έλεγε χθες όμως ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ότι εκείνος εξαιρείται από τη διαδικασία, διότι είναι μέλος ΔΕΠ και ας είναι σε αναστολή, έτσι. Αφού δίδασκε πριν την εμπλοκή του στην πολιτική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ναι, αλλά ας μην εκφράσω την άποψή μου για τον ίδιο, η οποία είναι εξαιρετική. Αν αυτό ισχύει, σκεφτείτε τι πρέπει να σκεφτούμε για τον οποιοδήποτε επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος πιθανόν να μην γνωρίζει καν που είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτός γνωρίζει, έχει και εμπειρία από πανεπιστήμιο. Δεν είναι και πολλοί από τα ονόματα που είδαμε οι υποψήφιοι επιχειρηματίες. Πώς είναι, είναι τουλάχιστον 6-7 στελέχη της αγοράς. Ναι. Και τους έχετε όλους υπόψη σας όταν λέτε αυτό? Με βάση το να λέτε δεν ξέρουν, είναι βαρύ να λέτε ότι κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν από αυτούς που είναι υποψήφιοι που πέφτει το πανεπιστήμιο. Προφανώς δεν ξέρουν, διότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ επισήμως. Δεν ξέρω αν κάνουν διακοπές στο πήλιο, αλλά πάντως δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Και αυτοί θα κληθούν. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Να συναποφασίζουν, λέτε, για την τύχη του Ιδρύματος. Για θέματα τα οποία ενδεχομένως πάλι δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, όχι μόνο το να ξέρεις να διοικείς μια εταιρεία είναι τελείως διαφορετικό από το να ξέρεις να διοικείς ένα πανεπιστήμιο και να λαμβάνεις αποφάσεις που αφορούν την ακαδημαϊκή λειτουργία των ακαδημαϊκών τμήματων. Ή την υποψηφιότητα των κοσμητόρων ή την Επιτροπή Διοντολογίας. Είναι ζητήματα ενδοπανεπιστημιακά. Άρα γι' αυτό και λέτε ότι ήταν μια ανοησία το σχέδιο αυτό του Υπουργείου, έτσι. Ναι, δεν είπα τη λέξη ανοησία, εγώ εσείς την είπατε, αλλά τόση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και είπατε ότι μπορείτε να προσθέσετε κι άλλες πολλές παρόμοιες λέξεις, έτσι. Κατέθηκε από εμάς μία αίτηση ακυρώσεως της υπουργικής απόφασης που όριζε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκλογές στα πανεπιστήμια, όπως μπορούσαμε να το κάνουμε. Οι 60 μέρες δηλαδή έλεγαν, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα. Οπότε εμείς εγκαίρως καταθέσαμε μία αίτηση ακυρώσεως αυτής της απόφασης, την οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Συμβούλιο της Επικρατείας, στους Συμβούλους της Επικρατείας, ότι το σύστημα αυτό εκλογής και ανάθεσης καθηκόντων στα εξωτερικά μέλη πάσχει. Μάλιστα. Πώς θα βρεθεί λύση, δηλαδή γιατί στις μέχρι τώρα συνεδριάσεις δεν βρέθηκε και θα βρεθεί στην 5η, στην 6η, στην 7η? Καλά, δύο έγιναν, δεν έγιναν. Θα πρέπει, ναι, αλλά θέλω να πω, η τάση φάνηκε. Θα πρέπει κάποιοι να υποχρεωθούν σε συμβιβασμό, αυτό είναι το ερώτημα. Προφανώς, κάποιοι θα αναγκαστούν να υποχρεωθούν. Αλλά φαντάζομαι δεν ήταν αυτή η λογική όταν σχεδιαζόταν η σύνθεση των διοικήσεων των πανεπιστημίων. Είναι ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει, να ψηφίσει αυτό που πιστεύει καλύτερο για το ίδρυμα. Ναι, αν πάμε σε συμβιβασμό, τότε ακυρώνεται, αν θέλετε, και το στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας. Δημοκρατική είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαφανής. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι διαφανής. Οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, οι αγαπητοί και οι εξαιρετικοί και οι έξι καλούνται
να εκφράσουν μυστικά την άποψή τους, χωρίς να αιτιολογούν την ψήφο τους. Δηλαδή μπαίνουν στην αίθουσα, καλημέρα σας, υπάρχουν τα 18 ονόματα και ο καθένας από αυτούς γράφει, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί για να ξέρω, υποθέτω, ότι θα γράψει ή θα ψηφίσει τους 5 εκλεκτούς. Είπατε στη δήλωσή σας πίσω από κλειστές πόρτες ότι γίνονται πράγματα. Έτσι. Προφανώς. Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν γνωρίζει τίποτα. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε τα βιογραφικά των ανθρώπων αυτών, των περισσότερων. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο της εμπλοκής τους για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γιατί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όχι ένα άλλο πανεπιστήμιο. Γιατί το πανεπιστήμιο γενικώς. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν άλλου είδους επιδιώξεις, κίνητρα, δεν μπορώ να γνωρίζω τι συζήτηση έχουν γίνει. Για πάμε στην κύρια αφορμή της συζήτησής μας, γιατί εμείς σας φωνάξαμε για να μιλήσουμε για την οικονομία και έχουμε λίγο μπερδευτεί. Φαντάζομαι η κοινωνία με όλα αυτά που βιώνει θέλει να καταλάβει τι γίνεται με την οικονομία για να πάρει έστω και λίγη ελπίδα πάνω το καθένας ή κάθε μια. Χυμάζεται η οικονομία ή χυμάζεται από μόνη της η κοινωνία. Ή όλο αυτό συμβαίνει και στους δύο. Έχουμε ύφεση ή έχουμε ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός φταίει για όλα. Όλα αυτά έχουν γίνει ένα κουβάρι. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη είναι ένας ποσοτικός δείκτης που λέει ότι φέτος παράγαμε περισσότερο πλούτο από ότι πέρσι. Αυτό είναι διαφεσβήτητο. Συνεπώς ύφεση δεν έχουμε. Η οικονομία κινήθηκε και αρκεί κανείς να δει τι έγινε το προηγούμενο τριήμερο, τι θα γίνει το επόμενο τριήμερο, πόσες πολυκατοικίες χτίζονται γύρω του, πόσα ταξίδια έγιναν το καλοκαίρι και το καθεξής. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Από την άλλη, αδιαφεσβήτητο είναι και το πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει να δείχνει το μέγεθός του, παρόλο που ο τελευταίος μήνας ήταν σχετικά καλός, δηλαδή είχαμε μια μείωση του πληθωρισμού από το 12 και 3, αν δεν κάνω λάθος, στο 9,1. Έχω τα στοιχεία της Ελστάτ μπροστά μου. Αλλά πάνω στο κύριο Σταϊκούρας το διψήφιο δεν το αποκλεί το να είναι στο 10, ας πούμε. Όχι. Και είναι σε αντίθεση όλων αυτών που προέβλεπε μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Μέχρι το καλοκαίρι και αυτός και εγώ επαναλαμβάνομαι σε αυτόν, σας έλεγα ότι ελπίζουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί γύρω στο 6%. Τώρα, εάν μείνει στο 9, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Που είναι μια πολύ κακή επίδοση από μόνη της. Ασχέτως του τι γίνεται με άλλες χώρες που έχουν τα δικά τους προβλήματα κλπ. Γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι σωστό να λέμε ότι η Ελλάδα δεν έχει τον χειρότερο πληθωρισμό, ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ελλάδα έχει άλλα προβλήματα που οι άλλοι δεν έχουν. Έχουμε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 12 χρόνια και δεν έχει άλλη υπομονή να περιμένει κι άλλο για να αναπτυχθεί, για να κάνει τις παραγγελίες της, τις αγορές της, να στρώσει τη ζωή της, να δημιουργήσει επιχειρήσεις κλπ. Και αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον εντελώς ασφυκτικό. Συν το γεγονός ότι θα αρχίσουν πάρα πολύ σύντομα, ήδη έχουν ξεκινήσει, το προθεσινό μήνυμα της απεργίας, έστω και αν δεν ήταν ιδιαίτερος επιτυχής από τη μεριά της παρακολούθησης, δηλαδή των εργαζομένων στην απεργία. Εμείς που παρακολουθούμε όμως όλα αυτά τα χρόνια και τα δύσκολα χρόνια και τα λιγότερο δύσκολα, ήταν μια από τις πιο πετυχημένες απεργιακές κινητοποίησεις των τελευταίων πολλών ετών. Έτσι, ναι, οπότε και εκεί το μήνυμα, αν δεν το έλαβε το Μαξίμου που ήταν σε απόσταση αναπνοής από εκεί που γινόταν, ας πούμε, η μεγάλη συγκέντρωση, τότε κάτι συμβαίνει. Δηλαδή είναι τα πάντα ερμητικά κλειστά. Θα να πω, δεν επικοινωνούν ούτε με τους ψιθύρους της κοινωνίας. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι εκπέμπθηκε ένα μήνυμα ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αγωνιούν για τα εισοδήματά τους και για την ευημερία τους. Και η λύση προφανώς δεν είναι αυτόματη ατίμητη εθνική αναπροσαρμογή σαν και αυτή που γινόταν τα δεκαετία του 80, γιατί αυτό θα συμπαρασύρει μια σειρά από άλλους παράγοντες και θα καταλήξουμε σε ένα αδιέξοδο και μια διαιώνιση του φαινομένου για πολλά χρόνια ακόμα. Η λύση είναι να παρέχουμε στο κόστος παραγωγής, στο κόστος ενέργειας, στο κόστος που οδηγεί τις τιμές αυτές προς τα πάνω και προφανώς σε έναν πολύ καλύτερο έλεγχο της αγοράς. Τώρα, εξαιτίας αυτού του καλαθιού της νοικοκυράς, υπάρχει κάποιος σχετικός έλεγχος, αλλά δεν είναι ο έλεγχος που χρειάζεται. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές, νομίζω ο Υπουργός ανέφερε 77,
δεν είναι εύκολο κανείς να σημειώσει τις αλλαγές οι οποίες γίνονται από τη μεριά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Και δυστυχώς δεν έχουμε το κατανοητικό κίνημα εκείνο το οποίο θα επέτρεπε να έχουμε μια καλύτερη αντίδραση από τη μεριά αυτών που αγοράζουν, από τη μεριά της ζήτησης δηλαδή. Μάλιστα. Άρα Τι... έχετε δίκιο να λέτε ότι το πλέον ο κόσμος δεν το λέει ανεξαρτήτως αντίληψης πολιτικής ή οικονομικής, ότι τα χειρότερα δεν είναι πίσω μας. Ναι. Άρα τι, γιατί το καταλαβαίνετε ότι ένα από τα ερωτήματα μου θα ήταν τι έχουμε μπροστά μας. Αν τα χειρότερα δεν είναι πίσω μας, αν δεν τα αφήσαμε πίσω μας, σημαίνει ότι τα έχουμε μπροστά μας ή τα βιώνουμε τώρα. Ναι, νομίζω βρισκόμαστε στην κορύφωση ενός κύματος πληθωρισμού. Να θυμηθώ τα κύματα της πανδημίας. Η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα να δούμε αν θα αποδώσουν, αν κατά πόσον δηλαδή τον επόμενο μήνα θα φανούν το Δεκέμβριο επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Εάν ο πληθωρισμός δεν είναι 9,1 και είναι ξέρω, πάλι 10,1, σημαίνει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν αποτυχεί. Εάν αντιθέτως πάντοτε το 9,1 κατέβουμε πιο χαμηλά, σημαίνει ότι οι αγορές πήραν το μήνυμα και έχουν καταφέρει να ελέγξουν τις τιμές τους. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και πάλι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, κερδοσκοπίας από τη μεριά όλων των παραγόντων της αγοράς. Από το μικρότερο μαγαζάκι της γωνίας μέχρι τα ενοίκια, μέχρι την μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μέχρι την εστίαση, όλοι Αν προσπαθούν. λοιπόν όλοι το έχουν παρακάνει, γιατί όλοι καταλαβαίνω ότι είναι απότοκος μιας δυσκολίας που υπάρχει και στην ίδια την αγορά, τότε δεν κάνει, αν όλοι κερδοσκοπούν, όπως λέτε, από τα ενοίκια μέχρι το μικρότερο μαγαζάκι της γειτονιάς, έχουμε παντελώς απούσα την πολιτεία. Η πολιτεία έχει μηχανισμούς ελέγχου. Πού είναι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου? Δηλαδή ο καθένας την εξέφραγο αμπέλει. Τι είμαστε στη διάρκεια ενός πολέμου που ανθούσε η μαύρη αγορά και είχαν κάνει θησαυρού οι μαυραγορείτες, ας πούμε, και σου λέει έχεις ανάγκη θα σε πατήσω στο λαιμό και θα στο πουλήσω τόσο ή θα στο πάρω για 2 δεκάρες. Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Δηλαδή, η άνοδος των ενοικίων 30% δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Μάλιστα. Ναι. Βεβαίως κάποιος θα πει έχουμε ελεύθερη αγορά. Άρα εγώ επικαλούμαι ένα νόμο προσφοράς και ζήτησης και με βάση αυτό διαμορφώνω. Λέω εγώ ότι δεν πάνε, έδινες 500 είναι και εγώ θα το πάω στα 800. Ποιον θα ρωτήσω? Θα έρθει άλλος. Εκεί μπορεί να παρέμβει το κράτος. Στα ενοίκια ειδικά δύσκολα, Μάλιστα. αλλά μπορεί να παρέμβει σε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, ευχάριστα πράγματα συζητούμε παραμονή Σαββατοκυριακού. Γεια σας κύριε Να είστε Ζουμπουλάκη. καλά. Ευχαριστώ.